κρατώντας πανό στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολίτες ύψωσαν για μία ακόμη φορά φωνή διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη τιμή των διοδίων και τα μεγάλα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μετά και τον άδικο χαμό των τριών παιδιών στην παλαιά Εθνική Οδό. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι ανθρώπινες ζωές. Εδώ χάνονται ο κόσμος, πάνω τα κέρδη από τους ανθρώπους. Τα κέρδη τους. Φτάνει πια με τα κέρδη. Τουλάχιστον οι κάτοικοι Μαγνησίας και Λάρισας να μην πληρώνουν καθόλου διόδια. Είναι η πρώτη κινητοποίηση. Σε συνεννόηση με όλους τους κοινωνικούς φορείς, ιδιαίτερα με Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνουμε έναν προγραμματισμό δράσης. Τουλάχιστον μεταξύ Βόλου και Λάρισας να αποσυρθεί ο σταθμός αφενός και αφετέρου, να αποδεσμευτούν κονδύλια επιτέλους για τη βελτίωση παράπλευρου δρόμου μεταξύ Βόλου και Λάρισας, στη λεγόμενη Παλαιά Εθνική Οδό. Αγανακτισμένοι όμως με την τιμή στα συγκεκριμένα διόδια, δήλωσαν και διερχόμενοι οδηγοί. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι ληστρικά όπως λέτε. Ακριβώς. Πολύ ακριβά, πάρα πολλά και πολύ κοντά το ένα μετάλλο. Δηλαδή ταλαιπωρία, 20 λεπτά χάνεις από τη διαδρομή σου. Είναι όλα ακριβά, πάρα πολύ. Αλλά και τι να κάνεις όταν θες να ταξιδέψεις. Στη διάρκεια της κινητοποίησης που αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε την αναμενόμενη συμμετοχή, δεν έλειψε η μικροένταση όταν κατέφθασαν στο χώρο οι δυνάμεις των ΜΑΤ, προκαλώντας την αντίδραση των διαδηλωτών. Κατέφθασαν και